Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Χαλκιδόνας, όπου θα παρακολουθήσουμε σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της πρεμιέρας της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας ανάμεσα στην ιστορική τοπική ομάδα της Αναγέννησης Χαλκιδόνας και τη φιλοξενούμενη ΑΕ Βόσμου. Οι γηπεδούχοι έχουν παραταχθεί με τον Κατρατσέα, τον Γάκη, τον Μανάκη, τον Παπαϊμανουήλ, τον Αγγελίδη, τον Μανίκο, τον Κεσελίδη, τον Τανταλίδη, τον Θαμνίδη, τον Ρίτε και τον Ταρταμπούκα. Απ' την άλλη, η ΑΕ Βόσμου έχει παραταχθεί με τους Πέπα, Ντόκου Αρμάντο, Χατζιάρα, Σαμπιασβίλη, Πιλωρίδη, Λάμη, Ντόκου Ρενάτο, Λαυτσίδη Παναγιώτη, Γιαννιώτη, Λαυτσίδη, Στυλιανό και Σαμπελίδη. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Γκορτζίλας Ευστάθιος, με βοηθούς τους κυρίους Μερκενίδη Κυριάκου και τον κύριο Μποζατζίδη. Παρατηρητής του αγώνα ο κύριος Παπαδόπουλος Γεώργιος. Εκτελείται τώρα το κόρερ από τον Γάκη. Το εκτελεί καλοχτυπημένο. Βγαίνει και μπλοκάρει, μάλλον προσπαθεί να μπλοκάρει ο Πέπας. Από τον Ντόκου τον Αρμάντο, ο τελευταίος κάνει μια σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία, φανταστική ευκαιρία, χάνει η ΑΕ Βόσμου. Ένα πλάγιο από τα δεξιά έχουν κερδίσει παίκτης της Χαλκιδόνος. Εκτελεί το πλάγιο δυνατά. Η μπάλα καταλήγει στον Κεσελίδη και είναι το 1-0, κυρίες και κύριοι. Φανταστικό γκολ του Κεσελίδη μετά από ένα δυνατό πλάγιο με πολύ ωραίο αριστερό πλασέ στη δεξιά πλευρά των δικτύων της εστίας του Πέπα. Στο 17ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, αναγέννηση Χαλκιδόνος. ΑΕ Βόσμου 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ του νεαρού φόρτης Χαλκιδόνας, του Πέτρου του Κεσελίδη. Πάρα πολύ ωραία για τον Ρίτε. Βγαίνει τέτα τέτα αυτός από πλάγι, αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Μεγάλη ευκαιρία αν περνούσε μπάλα για το Θαμνίδη. Ο Μανίκος προσπαθεί να αποφύγει τους προσωπικούς του αντιπάλους. Πολύ ωραία. Σέντρα σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι ο Ρίτε. Και είναι το... μεγάλη ευκαιρία για τη Χαλκιδόνα. Ένα δυνατό σουτ, πολύ ωραία διώχνει Πιλωρίδη, ο Κεσελίδης τώρα κατεβάζει την μπάλα. Time out λόγω της ζέστας να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Η μπάλα στο Γιώργο το Μανίκο από τα δεξιά, ξεχύνεται αυτός και είναι το 2-0. Όχι, φοβερή ευκαιρία για τον Γιώργο το Μανίκο. Η μπάλα γυρίζει λάθος, το Ρίτε, αυτός προσπαθεί να βρει τον Κεσελίδη. Ο τελευταίος μπαίνει στην περιοχή, ένα δυνατό σουτ, φανταστική απόγρουση του Πέπα. Ο Μαρίνος ο Τανταλίδης τώρα κερδίζει ένα κόρνερ. Εκτελεί ο Χατζιάρας, διώχνει όπως ο Κατρατσέας. Ένα κόρνερ τώρα έχουν κερδίσει οι παίκτες της Χαλκιδόνας με το Γάκη. Το Δημήτρη εκτελεί το κόρνερ καλοχτυπημένο. Φοβερή ευκαιρία χάνει η Χαλκιδόνα. Και τώρα πολύ ωραία αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, μαρκάρεται. Μένει όρθιος, κάνει ένα δυνατό σουτ. Κι άλλη καλή ευκαιρία για την Χαλκιδόνα. Μαρίνος ο Τανταλίδης, πολύ καλός και σήμερα, δίνει στον Ταρταμπούκα. Αυτός δίνει στον Θαμνίδη. Ο τελευταίος δυνατό σουτ, πλασέ. Φοβερή επέμβαση του Πέπα. Στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρονίου. Χαλκιδόνα, ΑΕ Βόσμου, πάντα στο 1-0. Με σκόρερ τον Πέτρο τον Κεσελίδη. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνουν οι παίκτες της Χαλκιδόνος. Φοβερή ευκαιρία, δοκάρι. Είχε η μπάλα τώρα στον Κεσελίδη, φεύγει τέτα τέτο Κεσελίδης. Μεγάλη ευκαιρία, φοβερή ευκαιρία από τον Κεσελίδη να καθαρίσει τον αγώνα. Διώχνουν όπως οι παίκτες της Χαλκιδόνος. Πάλι ο Ρίτε μπαίνει κατά μέτωπον, κάνει ένα σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Πολλοί παίκτες και των δύο ομάδων στα καρέ του τερματοφύλακα Κατρατσέα. Διώχνει ο Κατρατσέας όπως γρήγορος. Κάνει μια σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία, κόρνερ. Κούσα, δυνατό βολέ του τελευταίου, μεγάλη ευκαιρία για τη Χαλκιδόνα. Καστικά. Κεφαλιά, απεκρούει ο Κατρατσέας σωτήρια και αυτή τη στιγμή σφυρίζει ο κύριος Γκορτζίλας στη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα αναγέννηση Χαλκιδόνος, ΑΕ Βόσμου 1-0. Δίπλα μας έχουμε τον Γιώργο τον Κούσα, ο οποίος βοήθησε και αυτός με την είσοδό του στο παιχνίδι την Χαλκιδόνα. Γιώργο, δύο λόγια για τη σημερινή νίκη της Χαλκιδόνας στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας της Ψημή. Καταρχήν να πω ένα μπράβο στα παιδιά όλα, στον προπονητή και στην άλλη την ομάδα. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν πρώτο παιχνίδι για μας μέσα στην έδρα μας. Θέλαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Καταφέραμε στο τέλος και τους πήραμε. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δικαιώμασταν την νίκη, ήμασταν καλύτεροι. Συνεχίζουμε. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο μάτς μέσα στο Καλοχώρι. Θα πάμε και εκεί για την νίκη. Κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη τον Αγγελίδη, κεντρικός αμυντικός που ήρθε φέτος. Πολύ καλή απόδοση. Δημήτρη, δύο λόγια για τη σημερινή νίκη της ομάδας. Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε μπροστά μας μια πολύ καλή ομάδα, γιατί πάει και αυτή να πρωταγωνιστήσει.
Συνεχίζουμε, ήταν μια καλή αρχή, συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί θα είναι δύσκολο, θα είναι δύσκολη σεζόν. Ο στόχος της φετινής Χαλκιδόνας που επανήλθε στην Α κατηγορία? Όσο το δυνατόν καλύτερα, πιο πάνω θέσεις. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της ΑΕΒΟΣ, τον κύριο Ηλία, συγγνώμη, Ζωμένο, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στη Χαλκιδόνα και αν κρίνει δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα. Δικαιότατο. Κέρδισε η ομάδα που ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Εμείς ήμασταν πολύ κακοί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα και στα σημεία, στο δεύτερο ημίχρονο που πιέσαμε και κάναμε ευκαιρίες, ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να το παίξουμε εμείς. Δεν είναι δικό μας ποδόσφαιρο, δεν ξέρω. Μάλλον κατεβάσαμε άλλη ομάδα φέτος, σήμερα. Μήπως σας επηρέασε ότι δεν είναι πλαστικός ο χορτοτάπητας? Δεν είναι καμία σχέση. Έχουμε κάνει παιχνιδάρες και στα χόρτα. Τίποτα. Είναι νοοτροπία, παιδιά. Είναι νοοτροπία. Εγώ λέω στους παίκτες μου ότι αν θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία. Για να πάρεις πρωτάθλημα δεν φτάνει μόνο να είσαι καλός παίκτης και καλή ομάδα, πρέπει να έχεις πολλά πράγματα τα οποία εμείς σήμερα δεν τα είχαμε. Εύχομαι και ελπίζω να τα έχουμε στη συνέχεια. Αλλά σήμερα πήραμε αυτό που αξίζαμε. Μηδέν. Κύριε Ζωμένε, από τα λεγόμενά σας προλάβατε την επόμενη ερώτηση. Ο στόχος της ΑΕΒΟΣ μου. Το είπατε μου, το προείπατε. Στόχο, κύριε, τον κάνουν οι παίκτες. Και ο προπονητής και αυτοί που παίζουν μέσα. Δεν είναι η άνοδος δηλαδή της ομάδας στην Α1. Παίζοντας έτσι. Η άνοδος είναι ο στόχος, αλλά παίζοντας έτσι δεν νομίζω. Είμαι εκνευρισμένος. Και είμαι εκνευρισμένος γιατί χάσαμε. Είμαι εκνευρισμένος γιατί αυτή δεν είναι η ομάδα μου. Δεν παίζουμε έτσι μπάλα εμείς. Έχουμε χάσει παιχνίδια, αλλά παίζοντας το ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίξουμε. Εμείς σήμερα κάναμε μόνο γιόμες. Μήπως σας επηρεάσει η πρεμιέρα, κύριε Ζωμένη? Μπορεί. Όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε, και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν καλές εμφανίσεις, κακές εμφανίσεις. Υπάρχει ο αντίπαλος, ήταν πολύ καλός. Έχουμε τον Κλέον τον Χιμετίδη, ένα από τους νεαρούς αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχει η ΑΕΒΟΣ μου. Θα μας πει δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι, πώς είδε την ομάδα του. Σήμερα ήμασταν πολύ κακοί. Δεν μας ήρθαν και οι φάσεις έτσι όπως ήρθα. Η Χαλκιδόνα είναι και μια δυνατή ομάδα. Έπαιξε με πάθος. Εμείς μας έλειπε το πάθος σήμερα. Και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα από αυτό το παιχνίδι.